Στην παρέα μας εδώ στο στούντιο προσθέθηκε και η Σοφία η Χριστοφορίδου, η φίλη, συνάδελφος από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής. Σοφία, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε σήμερα το πρωί. Και όπως βλέπετε, σε υποδεχόμαστε με ένα τραγούδι το οποίο βέβαια εσύ το άκουσες πρόσφατα. Και live, να το πούμε και αυτό. Ναι. Ήμουν ζωντανά τη Δευτέρα στη συναυλία του Σαββόπουλου στο Ηρώδιο. Για τα 50 χρόνια μεταπολίτευσης ήταν μια φοβερή συναυλία. Να πούμε ότι πήγες στην Αθήνα μόνο και μόνο για τη συναυλία. Ναι. Γιατί είναι Σαββόπουλος, 50 χρόνια μεταπολίτευση που έχει αφήσει το στίγμα του Σαββόπουλος. Και ήταν και όλοι αφρόκρεμα, δηλαδή ήταν Φαρατούρη, ήταν Νταλάρας, Γαλάνη. Είχε και το Θηβαίο από τη νέα γενιά, τον Μουζουράκη, ο οποίος ήταν η έκπληξη της βραδιάς, πάρα πολύ ωραία. Και διέτρεξε όλη τη μουσική αυτή περίοδο, κυρίως από το λίγο από πριν την πτώση της Χούντας μετά και τις αρχές της δεκαετίας του 80, που πια είναι και τα χρόνια που εγώ ήμουν δημοτικό. Οπότε δηλαδή δίπλα μου μπορεί να ήταν παιδιά που ήταν αγέννητα τότε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είχε δηλαδή και τόσο νεαρό κόσμο. Είχε και νέους, είχε και πολλούς που ήταν μεγαλύτεροι και ακούγαμε και τα «αχ», γιατί όλο αυτό συνδέεται με αναμνήσεις και νοσταλγία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας παρούσα, στην οποία αφιέρωσε και ένα τραγούδι ο Σαββόπουλος. Αχ, τώρα κόλλησα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Κουτσομπολιό θα κάνουμε. Πάντως θέλω να σου πω, θέλω να σου πω ότι μεταξύ μας είμαστε άλλωστε. Ναι, θα τα πούμε, τι να μην τα πούμε. Το τραγούδι με το οποίο αρχίσατε είναι και ένα τραγούδι που ξυπνάει και σε μένα αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία. Σε όλους μας φυσικά, έτσι. Σε μια παράσταση που κάναμε σε ένα θέατρο που είχε χτιστεί επί Μελίνας, με μια πολιτιστική άνθηση τότε στο χωριό μου και κάναμε ολόκληρες παραστάσεις. Οπότε όντως είναι τραγούδι που για μένα σημαδοτοδοτεί. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Μάλιστα, Καβάλη. Έχουμε ένα φεστιβάλ που είναι 30-40 χρόνια, εσύ που αγαπάς πολύ τον πολιτισμό, που στήθηκε με τις πλάτες της Μελίνας, Μερκούρη. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως είχαν γίνει πολύ ωραία πολιτιστικά πράγματα επί Μέλινας Μερκούρη, τα οποία συνεχίζονται, όχι όλα αλλά πολλά, και αυτό είναι το ευχάριστο. Μπορώ να σας προσγειώσω λίγο απότομα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, flyover, Σοφία, εχθές παρακολούθησες. Αυτό δεν είναι προσγείωση, είναι απογείωση. Προσγείωση είναι, αφού είσαι κολλημένος στην κίνηση και περιμένεις πότε θα απογειωθείς. Ναι, περιμένουμε μέχρι το 2027, μέχρι νεωτέρας. Καταρχάς, εχθές, επειδή παρακολουθείς το ζήτημα του flyover, έχεις γράψει για το θέμα του flyover, για διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει σχετικά με το έργο, για τις αντιδράσεις των κατοίκων, για τις παρουσιάσεις και της εταιρείας του αναδόχου και της ηγεσίας του Υπουργείου, για το κατά πόσο χρειάζεται ή όχι εν πάση περιπτώσει αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχει δρομολογηθεί, έχει ξεκινήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εχθές υπήρξε μια συνεδρίαση του συντονιστικού, η οποία έγινε μετά από πολλούς μήνες. Νομίζω ότι έγινε και επειδή την προκάλεσε και ο νέος υφυπουργός εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Γκιουλέκας, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει άλλη μια μεγάλη ευρυμένη σύσκεψη για ζητήματα πυροπροστασίας, είχε καθίσει κάτω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Βγήκε σοφότερη από την χθεσινή σύσκεψη, από αυτά τα οποία άκουσες? Όχι, δεν είχα αυτή την προσδοκία ότι θα βγω σοφότερη. Αυτές οι συσκέψεις γίνονται εν μέσω καλοκαιριού για να ενημερωθεί ο καινούριος υφυπουργός εσωτερικών, η αντίστοιχη για το μετρό, για να ενημερωθεί και να δει διαζώσεις από κοντά ο νέος υφυπουργός μεταφορών, τις εξελίξεις γίνονται για να γίνονται μεταξύ μας. Αυτό που μας είπε ο υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κ. Σταϊκούρας, ήταν το μόνο νέο που προέκυψε, ότι είναι αισιόδοξος, γιατί η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο έχει στήσει σχεδόν παντού εργοτάξια και υπάρχουν 200 εργαζόμενοι και 50 μηχανήματα έργου, βαρέα μηχανήματα, τα οποία τα βλέπουμε εμείς που διατρέχουμε τον δρόμο. Είναι αλήθεια αυτό, μπορεί να τα δούμε και Σαββατοκύριακο. Δουλεύουν οι άνθρωποι μέσα στη ζέστη.
Και όπως είπε, θα τρέχουν πλέον οι εργασίες με πιο γρήγορους ρυθμούς και αναρωτιέμαι γιατί δεν έτρεξαν με τόσο γρήγορους ρυθμούς νωρίτερα. Κοίταξε, υπήρξαν κάποιες κινήσεις, ασφαλιστικά μέτρα που έπρεπε, που μπλόκαραν την εξέλιξη του εργοταξίου σαν εργοτάξιο. Έτσι. Και να πούμε ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα τέτοια. Το φθινόπωρο θα εξεταστεί, αν δεν δοθεί μία ακόμη από τις πολλές αναβολές που έχουν δοθεί στις προσφυγές που έχουν υποβληθεί από το κατοίκους και από την Επιτροπή Προστασίας Ιχσού και το Σύλλογο Δρομέων. Θεωρώ όμως ότι όταν φτάσουμε στη μέρα της εξέτασης των προσφυγών θα έχουν προχωρήσει αρκετά τα έργα. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει την κρίση του δικαστηρίου. Πάντως, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει ένα τετελεσμένο το φθινόπωρο. Η ίδια η εταιρεία προφανώς και βιάζεται να τελειώσει το έργο, γιατί από την παράδοσή του και μετά θα αρχίσει να εισπράττει από το ελληνικό δημόσιο. Το Υπουργείο βιάζεται και η κυβέρνηση να τελειώσει το έργο. Και αλλά ωστόσο, Θεσσαλονικής περισσότερο, γιατί και αυτή την ώρα που μιλάμε, Σοφία, βλέπω ότι ο περιφερειακός είναι στα κόκκινα, κυρίως το ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Μια κατάσταση την οποία βιώνουμε σχεδόν στο σύνολο της ημέρας και παρά το γεγονός ότι η πόλη σιγά σιγά έχει αρχίσει να αδειάζει. Καλοκαίρι. Βέβαια, οι κεντρικοί δρόμοι τσουλάνε, να το πω, και κυκλοφορούν καλύτερα, και αυτό οφείλεται και στην παρουσία πολλών τροχονόμων που έχουμε και το ότι δεν αφήνουν τα παράνομα παρκαρίσματα. Αλλά ο περιφερειακός είναι δύσκολο. Ο περιφερειακός είναι δύσκολος. Για μένα είναι και λίγο επικίνδυνος, τόσο στενές που είναι οι λωρίδες και έτσι πως έχουν γίνει οι έξοδοι. Και βλέπουμε να συμβαίνουν και ατυχήματα, έτσι, και πηγαίνουμε όλοι με ένα σφίξιμο στο περιφερειακό. Και σε σχέση με το ίδιο το έργο, τώρα πια έχει δρομολογηθεί, αλλά αναρωτιέμαι αν χρειαζόταν να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο για να έχουμε αστυνομία στους δρόμους και να υπάρχει, να ρολάρει η κίνηση και να ελέγχεται η στάθμευση, και αν αυτά τα χρήματα που δίνουμε στην κατασκευή του έργου έπεφταν κάθε χρόνο από 10 εκατομμύρια, από 20 εκατομμύρια στις δημόσιες συγκοινωνίες, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Αλλά όλα αυτά είναι υποθετικά σενάρια. Εκτός αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει αλλιώς και ακυρώσει το έργο έχει δρομολογηθεί. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι να μετράμε αντίστροφα μέχρι το 2027. Έχουμε 3 χρόνια, βέβαια έχουμε λιγότερο χρόνο για να δούμε να κυκλοφορεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, όπως λένε, τέλος Νοεμβρίου. Εσύ ήσουν από τους συναδέρφους που είχες μπει και είχες κάνει την δοκιμαστική διαδρομή με το μετρό. Πώς είναι, Σοφία? Όπως είναι το μετρό. Όπως είναι σε όλα τα μετρό. Εντάξει, όμως τώρα το να μπαίνεις μέσα στο μετρό της Θεσσαλονίκης που έχει γίνει λίγο, δεν θα πω ανέκδοτο για την Θεσσαλονίκη, είναι κάτι το λίγο οποίο είναι λίγο. Το λίγο ανέκδοτο είναι λίγο. Είναι κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, περιμένουμε να ζήσουμε ως εμπειρία για αυτό το οποίο έχουμε γράψει, έχουμε ακούσει, μας έχει ταλαιπωρήσει τόσα χρόνια. Αλλά με αυτό μεγαλώσαμε ούτως ή άλλως. Όχι με το μετρό. Ναι. Ότι θα λειτουργήσει το μετρό. Δεν θυμόμαστε πολύ την πόλη πριν τις Λαμαρίνες. Τώρα αρχίζουμε να την ξανασυνηθίζουμε. Και αυτό πρέπει να πω ότι θεωρείται το μετρό ότι είναι ένα ψυχολογικό ορόσημο στην κυβέρνηση, όταν θα δώσουν το μετρό, ότι πραγματικά, πώς έλεγε ο Γαλιλαίος, κι όμως κινείται, κι όμως υπάρχει. Γιατί ακόμα και τώρα σε πολλούς φαίνεται απίστευτο ότι από κάτω όντως κυκλοφορεί το μετρό. Δεν ξέρω αν αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα και αν όλα μπορούν να αναχθούν σε ψυχολογικό επίπεδο, ότι παιδιά υπάρχει. Τουλάχιστον όμως αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών δεν αποδίδει τα πάντα στην εγγενή γκρίνια των Θεσσαλονικαίων. Και νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι δικαίως και δικαιολογημένα υπάρχει καχυποψία για όλα τα έργα. Αλλά μας έλεγε χθες ο κ. Σταϊκούρας ότι τέλος πάντων αυτό μετά τον Νοέμβριο, και όσο βλέπουν οι Θεσσαλονικείς ότι έρχονται τα ηλεκτρικά λεωφορεία, ότι θα δρομολογηθεί το μετρό, θα πιστέψουν και στο flyover. Πάντως είναι γεγονός ότι η τωρινή διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, ο κ. Σταϊκούρας, έρχεται πάρα πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τον προκάτοχό του, με τον κύριο Καραμαλή, και ασχολείται πολύ με τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Το έχω ακούσει από πολλούς εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται σε τέτοια θέματα. Είναι έτσι, Σοφία, εσύ που το παρακολουθείς πιο στενά? Έρχεται ίσως και πιο συχνά από μια φορά το μήνα. Παρακολουθεί και έχω την αίσθηση ότι ακούει
Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν, ας το πούμε, και ως ένα σημείο και τυχερός, γιατί κάπου ορίμασαν οι συνθήκες. Δηλαδή κάπου μπήκε το νερό στο αυλάκι στο μετρό, προχώρησε ο διαγωνισμός για τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Οπότε ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη έχει να παρουσιάσει ένα έργο. Υπάρχουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα βλέπουμε πια. Υπάρχουν στους δρόμους και γενικότερα γίνεται και μία, υπάρχει και μία κινητικότητα και στο κομμάτι του και του συγκοινωνιακού χάρτη. Είδαμε ότι έχουν γίνει συνεννοήσεις και με τους δημάρχους προκειμένου να αλλάξει ο χάρτης των λεωφορείων από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ΟΣΕΘ. Έχουμε δει ότι μπαίνουν και νέα λεωφορεία, όχι αυτά τα καινούργια, τα μισθωμένα στον στόλο του ΟΑΣΤ. Γίνονται προσλήψεις επίσης οδηγών, γιατί υπήρχε και το εξής παράδοξο το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε λεωφορεία τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στα αμαξοστάσια, γιατί δεν υπήρχαν άνθρωποι να ανέβουν πάνω, να πιάσουν το τιμόνι και να το οδηγήσουν. Ναι, και τώρα επικίνδυνα και κάποιες ακόμη προσλήψεις. Εγώ είμαι ένα καλό παράδειγμα που δεν χρησιμοποιούσα το... Οδηγείς λεωφορεία? Όχι, παίρνω λεωφορείο πια. Δεν έπαιρνα λεωφορείο, γιατί η περιοχή μου, τουλάχιστον η γραμμή που εξυπηρετούσα άμεσα, περνούσε μια φορά στο 40 λεπτό κι αν. Τώρα όμως αποφάσισα να περπατάω λίγο και να παίρνω την κοντινότερη γραμμή και μπορώ να πω ότι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Βέβαια, να μην τα παρουσιάσουμε όλα ωραιοποιημένα. Με 38 και 39 βαθμούς σε λεωφορεία που είναι πολύ γεμάτα και δεν έχουν κλιματισμό. Δεν μπαίνεις. Καταργέσαι, ας πούμε. Ναι, δεν μπαίνεις. Ναι, δεν μπαίνεις. Αλλά εντάξει. Θέλω να πω ότι η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν. Δεν είναι όπως ήταν, αλλά 3-4 χρόνια. Θέλει πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά, γιατί αυτό έλεγα και στο Βαγγέλη. Προχθές ήμουν με μια παρέα και άκουγα, ας πούμε, τα παράπονα από δύο φίλες, οι οποίες ακόμη ταλαιπωρούνται με τον ΟΑΣΤ, αναγνωρίζοντας βέβαια αυτό που λέμε, ότι παλαιότερα η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Θέλω να σχολιάσουμε και κάτι που είπε ο κ. Σταϊκούρας, ότι 3 στους 4 δεν κόμφουν εισιτήριο. Αυτό είναι αλήθεια. Και να σου πω κάτι, κυρίως στη νεολαία συμβαίνει αυτό. Και δεν το κάνουν. Δηλαδή λένε δεν κόβουμε. Ναι. Να σας πω, έχω μια εμπειρία μου. Παίρνω μια φορά ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, πολύ γρήγορα το βλέπω μπροστά μου, λέω θα παίξω Τζόκερ, ήρθε το 24. Δεν έχω αντιληφθεί όμως ότι είναι από τα καινούργια ηλεκτρικά και δεν έχω πάνω μου εισιτήριο. Επομένως θες να κόψεις μέσα. Θέλω να κόψω μέσα. Να βάλεις το κέρμα σου. Δεν υπάρχει κερματοδέκτης. Το λέω στον οδηγό έτσι πολύ συνεσταλμένα. Σηκώνω τους ώμους σαν να μου λέει τώρα τι μου λες. Ψάχνω στους επιβάτες, δεν είχε κανένα εισιτήριο. Ας πούμε το καλό σενάριο ότι όλοι είχαν κάρτες μηνιαίες. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι μπήκανε, μεταξύ αυτών και εγώ, ας πούμε, απλώς εγώ δεν το έκανα από πρόθεση, mm-hmm. που δεν έκοψα εισιτήριο. Και αυτό έχει να κάνει ίσως και με την απαξίωση που τα προηγούμενα χρόνια συνδέθηκε ο ΟΑΣΤ, δηλαδή ήταν ένα απαξιωμένο οργανισμό. Θα πάρει χρόνο για να κερδίσει την εμπιστοσύνη ξανά του επιβατικού κοινού. Αυτό είναι σίγουρο, ναι. Γιατί το διάστημα όπου ο ΟΑΣΤ λειτουργούσε σε πολύ χαμηλές πτήσεις, δεν υπήρχαν οχήματα, όποιο λεωφορείο περνούσε έπαιρνε λίγο κόσμο που στηβάζονταν στις στάσεις. Η εικόνα ήταν αυτή της σαρδελοποίησης μέσα στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Νομίζω ότι αυτά έχουν δημιουργήσει αυτές τις λογικές. Πάντως αυτοί που πίστευαν ότι αυτό είναι το σωστό, κόβω εισιτήριο, το έκαναν και τότε. Νομίζω ότι κάποιοι είπαν ότι με αυτές τις υπηρεσίες δεν πληρώνω, αλλά ίσως έχει επεκταθεί κάπως. Η εισιτηροδιαφυγή όμως είναι νομίζω... ένα από τα στοιχήματα της διοίκησης του ΟΑΣΤ, Σοφία. Το έχουν πει οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν τον οργανισμό. Δεν ξέρω βέβαια εάν οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είναι αρκετοί. Αυτό είναι, γιατί αν σε ένα λεωφορείο, σε μια μεγάλη διαδρομή δεν κόβει κανένας, χτυπάει κανένας εισιτήριο, πρέπει να τσεκάρεις αν αυτό είναι εισιτήριο διαφυγή ή είναι κάρτες. Και να έχεις πιο πολλούς, αν θέλεις να έχεις έναν υγιή και εύρωστο οργανισμό, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης. Mm-hmm. Και αυτό επίσης κάποτε πρέπει να δρομολογηθεί και να τελειώσει, να είναι ξεκάθαρο το καθεστώς και για τον οργανισμό που είναι πλέον στο δημόσιο και για τους εργαζόμενους, έτσι που χθες έκαναν και μια ευνηδιαστική
απεργία που εντάξει, μας έκοψε τα πόδια όλους, παρέλυσε την πόλη. Ναι, ναι, ταλαιπωρήθηκε πολύ, πολύ ο κόσμος. Άλλο θέμα της καθημερινότητας, Σοφία, που αντιλαμβάνεσαι ότι μας ταλαιπωρεί και μέσα από τα ρεπορτάζ που κάνεις, ποιο είναι? Ένα θέμα το οποίο θα το αναδείξουμε στην Μακεδονία της Κυριακής, δεν έχει να κάνει με την πόλη αποκλειστικά, έχει να κάνει με τους νέους. Το πρόβλημα της στέγης, ότι δεν μπορείς να βρεις, και στη Θεσσαλονίκη οι τιμές έχουν αυξηθεί υπερβολικά πολύ. Το λέω εγώ που είμαι σε ενίκιο, δεν μπορείς. Και δεν είναι μόνο στους νέους. Εγώ είμαι σε ενίκιο. Δηλαδή και οι οικογένειες δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Οι οικογένειες, θα σου πω, επειδή εγώ ψάχνω για σπίτι, δυσκολεύονται να βρουν σπίτι, γιατί πάρα πολλά κινητά τα έχουν κόψει στη μέση. Τα χωρίζουν για να τα κάνουν είτε σαραντάρια, είτε να τα κάνουν γκαρσονιέρες κτλ. Οι γκαρσονιέρες όμως είναι πανάκριβες για να έρθουν οι φοιτητές. 40 τετραγωνικά μέτρα τώρα, 500 και 600 ευρώ στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει φτάσει στα όρια του το πράγμα. Υπάρχει και η Golden Visa, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά κάθε παράγοντας από λίγο προσθέτει. Η Golden Visa που μέχρι τέλος Ιουλίου είναι 400.000 στη Θεσσαλονίκη, 500 και 250 στην Καλαμαριά και στους όμορους δήμους. Να πούμε ότι η Golden Visa είναι να αγοράσει ένα κίνητο, δηλαδή κάποιος από το εξωτερικό, και έχει την Golden Visa που μπορεί να κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Έχει διαμονή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Υπάρχουν, δεν είναι πολλές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν. Ας πούμε στην Καλαμαριά που μεταφέρθηκε το ενδιαφέρον, γιατί στη Θεσσαλονίκη πια είναι φωτιά και λαύρα, και εκεί αρχίζουν να ψάχνουν ακίνητα. Τώρα το Σεπτέμβριο θα έρθουν οι φοιτητές, οι οικογένειές τους θα ματώσουν. Τα νέα ζευγάρια, το πρόγραμμα αυτό που είχαμε από την κυβέρνηση για τη στέγαση των νέων, δεν λειτουργήσε στην πραγματικότητα, γιατί αυτά που κέρδιζαν οι άνθρωποι από το επιτόκιο που ήταν πολύ χαμηλό από την τράπεζα, τα έχαναν γιατί οι ιδιοκτήτες τσίμπησαν προς τα πάνω τις τιμές. Και είχαν στη διάθεσή τους δύο-τρεις μήνες το πολύ και τρεις μήνες στην ιδανική συνθήκη να έχουν βρει εκ των προτέρων το σπίτι, να προλάβουν να βγάλουν το δάνειο, να πάνε στο συμβολιογράφο. Πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι απλώς δεν πρόλαβαν και μείναν με την ψυχή στο στόμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα της γενιάς μας. Της προηγούμενης μάλλον, γιατί πια εμείς έχουμε μεγαλώσει, των νέων ανθρώπων προσπαθούν να φύγουν από το οικογενειακό σπίτι και να ανοίξουν τα φτερά τους και να γίνουν ανεξάρτητοι, και δεν μπορούν, γιατί και με 700 και με 800 ευρώ μισθό δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα σπίτι. Όταν το 50% ενός νοικοκυριού, του εισοδήματος ενός νοικοκυριού, αν πούμε ότι δουλεύουν και οι δύο, πρέπει να δίνεται για το ενίκιο, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να ζήσεις και δεν μπορείς να... Θεωρώ ότι θα πάμε σε σχήματα που βλέπουμε και στο εξωτερικό, συγκατοίκησης. Όχι συγκατοίκησης φοιτητών, που αυτό ήταν ένα παλιό σχήμα. Και συμβαίνει και τώρα. Τα τελευταία χρόνια εγώ έβλεπα οικογένειες που ζοριζόταν οικονομικά, αλλά το παιδί έμενε μόνο του. Θεωρώ ότι θα πάμε σε συγκατοίκηση και φοιτητών, αλλά και μεγαλύτερων ανθρώπων εργαζόμενων, γιατί αλλιώς δεν θα βγαίνει, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Που συμβαίνει ότι νοικιάζω ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι. Κοίταξε τώρα, γίνονται κάποιες κινήσεις και από πλευράς πολιτείας και από πλευράς κυβέρνησης με τα διάφορα προγράμματα, αλλά αυτό που λένε οι άνθρωποι της αγοράς, Σοφία, γιατί έχω ασχοληθεί λίγο με το ζήτημα, είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, κλειστά διαμερίσματα. Είναι τα διαμερίσματα τα οποία επιλέγουν οι ιδιοκτήτες τους να μην τα βάλουν στην αγορά. Επιλέγουν είτε επειδή δεν μπορούν να τα ανακαινήσουν, είτε γιατί δεν θέλουν να τα νοικιάσουν ή να τα πουλήσουν. Επιλέγουν να τα κρατήσουν κλειστά. Επομένως, αν δεν μπουν στην αγορά πολλά σπίτια πανελλαδικά, το πρόβλημα δεν θα αντιμετωπιστεί. Αυτό ισχυρίζονται τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το real estate. Ή αν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς που έχουν τα κλειστά σπίτια, φορολογικά και άλλα. Υπάρχει, νομίζω, ένα για το ανακαινήσω, δεν θυμάμαι, υπάρχει ένα μέτρο της κυβέρνησης προκειμένου να ανοίξουν τα σπίτια και με επιδοτήσεις να τα ανακαινήσουν για να τα βγάλουν στην αγορά. Το ανακαινίζω και νοικιάζω, αλλά δεν είχε προς το παρόν θεαματικά αποτελέσματα. Και αν ρίξεις μια ματιά στις πλατφόρμες ενοικίασης, οι ζητούμενες τιμές είναι υπερβολικές. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι έχεις ένα αντίστοιχο κίνητο, είναι υπερβολικές. Λες, γιατί ο άλλος το ζητάει τόσο, στο βάλω κι εγώ. Οπότε αυξάνονται οι προσδοκίες. Και ζορίζονται τα πράγματα. Και στην αγορά, λες, δεν θα αγοράσω σπίτι, θα μείνω στο ενίκιο, δεν με παίρνει. Ναι, ναι. Αλλά στο ενίκιο δεν έχεις άλλη επιλογή. Ή θα γυρίσεις στο σπίτι των γονιών σου, ή θα κόψεις τα πάντα και θα πληρώνεις στο ενίκιο.
Σοφία, θέλω λίγο πριν κλείσουμε να μου πεις λίγο για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, γιατί έχεις άποψη, παρακολουθείς αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ενώ λέγαμε και το συζητούσαμε και μεταξύ μας ότι μετά τις ευρωεκλογές την επομένη όλοι θα δηλώνουν νικητές, ότι α, εγώ νίκησα, εγώ κατάφερα να αυξήσω ποσοστά ή εν πάση περιπτώσει να πάρω το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι τα τρία μεγάλα κόμματα τουλάχιστον, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, είναι οι χαμένοι. Πέσαμε έξω στις εκτιμήσεις μας, εγώ τουλάχιστον, γιατί θεωρούσαμε ότι θα ήταν οι πιο αδιάφορες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει ένα χρόνο πριν με 41%. Δεν υπήρχε κάποιο διακύβευμα πολιτικό. Δεν είχαμε μπροστά μας μετά τις ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μπορούσαν, ανάλογα γιατί τους αριθμούς μπορείς να τους ερμηνεύεις κατά το δοκούν, να πούν ότι εντάξει, δεν χάσαμε, πήγαμε και λίγο καλύτερα. Και όλο αυτό την πολιτική θέλε μετά τις ευρωεκλογές, που κανένας δεν έβαλε ευρωπαϊκά διακυβεύματα προφανώς, έτσι. Για μένα, ας το πούμε ότι είναι ευχάριστο να κινούνται τα πράγματα, να μην μένουν στάσιμα. Και όλη αυτή η συζήτηση, άκουγα προηγουμένως και τη συνέντευξή σας με τον κύριο Δούκα, τον δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξαναβάζει την πολιτική στη δημόσια συζήτηση. Πόσο ακολουθεί το κοινό, οι άνθρωποι, ο λαός, αν παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση για την πολιτική. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να μην γίνει μια συζήτηση για τους ίδιους. Γιατί και η αποχή ήταν μια πολιτική κίνηση στις ευρωεκλογές. Δεν ήταν θέμα μόνο αδιαφορίας, γιατί ο κόσμος φαίνεται ότι γυρνάει την πλάτη στους πολιτικούς και στην πολιτική. Κοίταξε, όταν έχεις την αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει, δεν έχεις και κίνητρο να πας στις κάλπες. Ή όταν από την άλλη πλευρά, ας πούμε, αν είσαι από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης και θεωρείς ότι είναι δεδομένη η δύναμη του κόμματός σου, δεν υπάρχει διακύβευμα. Τώρα που ανοίγει αυτή η συζήτηση εν μέσω θέρους, και παρόλα αυτά ότι γίνεται η συζήτηση, έστω και με τον τρόπο που γίνεται, έστω και με ραντεβού τετ-α-τετ που κάνει ο κύριος Κασελάκης, πόσο φάνηκε αυτό ως κίνηση? Πρωτοποριακό σίγουρα. Ναι, όχι, εγώ δεν θα ήμουν τόσο γαλαντόμα. Μου φαίνεται πολύ ευγενική. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει περισσότερη ουσία από τον εντυπωσιασμό αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προκύψει κάτι από το τέτα-τέτ. Υποτίθεται ότι η δημοκρατία μας είναι διαμεσολαβημένη με τους βουλευτές. Είναι πολύ καλή η άμεση επαφή με το κοινό και προσπαθεί ο κύριος Κασελάκης και στις επαφές του να συναντά κόσμο και να μιλά. Αλλά το έλα στο γραφείο μου να σας συναντήσω, νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της επικοινωνιακής του στρατηγικής. Σήμερα πάντως το απόγευμα έχει δώσει ραντεβού. Θα δούμε αύριο πώς πήγε και πόσος κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό το καλέσμα. Λοιπόν, είναι 10. Πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Σοφία, να με μας ξανάρθεις. Τα λέμε ωραία. Εδώ μεταξύ μας θα είμαστε. Να με καλέσετε εδώ, να εδώ οι τρεις μας. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί σας αύριο.